Γρηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου ενώνει τη φωνή του με τις υπόλοιπες παραγωγικές τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών και συμμετέχει δυναμικά και κυρίως μαζικά στη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο προωθούμενο νομοσχέδιο φορολόγησης, αντικειμενικής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Οι δικηγόροι στέλνουν το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι είναι η μόνη τάξη η οποία έχει ήδη αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης. Είναι η τάξη εκείνη η οποία έχει υποφέρει περισσότερο από όλες κατά τη διάρκεια της διετούς κρίσης του κορονοϊού και η τάξη που έχει στηριχθεί λιγότερο από την κυβέρνηση. Είναι η τάξη εκείνη της οποίας το 1 τρίτο των μελών της, το 30% περίπου των συναδέλφων, αναγκάζονται να κλείσουν τα γραφεία τους και να ασκούν δικηγορία από το σπίτι τους. Είναι η επαγγελματική τάξη εκείνη, της οποίας στα μέλη, σε ποσοστό 1 τρίτο, 33% πανελλαδικά, αδυνατεί να εξοδλύσει τις εισφορές της προς τον ΕΦΚΑ και είναι σε ρυθμίσεις. Είναι η τάξη εκείνη η οποία έχει ζήσει και έχει βιώσει στο πετσί της κρίση του κορονοϊού, προσπαθώντας να λειτουργήσει την τελευταία διετία με τα δικαστήρια να είναι κλειστά και δίκες να μην γίνονται το τελευταίο 1,5 χρόνο. Το 2022 ήταν το μόνο έτος στο οποίο τα δικαστήρια λειτουργήσαν κανονικά. Είναι λοιπόν εύλογο και απολύτως φυσιολογικό να έχει καταγράψει ζημίες, τις οποίες λόγω του συστήματος, του φορολογικού του συστήματος, να τους μεταφέρει στο τρέχον φορολογικό έτος και να δηλώνει, να φαίνεται ότι δηλώνει περισσότερα έξοδα από ό,τι έσοδα. Αυτό είναι μια τεχνητή κατάσταση οφειλόμενη στην κρίση του κορονοϊού και όχι στην προσπάθεια αποφυγής, φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής των συναδέλφων. Είμαστε εδώ καταθέτοντας την αντίθεσή μας σε αυτό το νομοσχέδιο και ζητώντας από την κυβέρνηση να σκύψει και να δει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος των δικηγόρων και να επιχειρήσει την δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος στο οποίο εμείς θα είμαστε σύμφωνοι. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες και εμάς μας αφορά αυτή η ιστορία με το φορολογικό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι κινείται σε πολύ λάθος κατεύθυνση, σε αντιλήψεις παλαιότερων εποχών, οι οποίες πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές από το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών. Τέτοιες φορολογικές πολιτικές, οι οποίες γίνονται χωρίς τη συνένεση των φορολογουμένων, έστω και μια στοιχειώδη συνένεση, και είναι καταδικασμένες να καταλήξουν σε αποτυχία για να μην φέρουν σε καμία περίπτωση τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση λοιπόν να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ότι απαιτείται περισσότερος διάλογος. Καταλαβαίνω ότι βιάζεται αυτή τη στιγμή να καταθέσει το φορολογικό νομοσχέδιο για δικούς της λόγους, αλλά δεν γίνεται σε καμία περίπτωση εμείς να αποδεχτούμε έτσι, χωρίς καμία συνεννόηση, να περάσουν αυτές οι διατάξεις, τις οποίες βρίσκουμε κατάφορα άδικες. Γίνεται σήμερα αυτή η διαδήλωση για το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση. Πρέπει να αποσυρθεί, διότι δεν θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην οικογένειά μας. Δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο οι συναδέλφοι για να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Με αυτό το νομοσχέδιο δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Σήμερα μαζευόμαστε εδώ πέρα μαζί με όλους τους άλλους επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Η κυβέρνηση για δικούς της λόγους καθαρά εισπρακτικούς και όχι κοιτάζοντας το κοινό γνώμονα της δίκαιης φορολόγησης, προσπαθεί να περάσει ένα νομοσχέδιο πάρα πολύ άδικο. Είναι τα φόπλακα του ελεύθερου επαγγελματία. Και έστω την ίστατη στιγμή θα πρέπει να κάνει μια διαβούλευση που από ό,τι ξέρουμε τελειώνει 27 του μήνα, να συνεχίσει να μιλάει με τους επαγγελματίες ανά κλάδο ειδικότερα, γιατί κάθε κλάδος έχει την ιδιαιτερότητά του, και να πάρει πίσω το μέτρο αυτό. Ειδικότερα για τους πράκτορες ΟΠΑΠ ανά την Ελλάδα, είμαστε από τους ελάχιστους κλάδους οι οποίοι δεν φοροδιαφεύγουμε θέλοντας και μη. Τα εισοδήματά μας είναι δηλωμένα από την εταιρεία απευθείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψουμε κανένα εισόδημα και αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο από μόνο του θα έπρεπε να μας εξαιρέσει από την όλη κατάσταση του φορολογικού νομοσχεδίου. Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και στηρίζουμε τον αγώνα σήμερα. Συμμετέχουμε κι εμείς στην κινητοποίηση όπως όλοι οι επαγγελματίες. Θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά δεν βοηθάνε πραγματικά στη φοροδιαφυγή. Απλά είναι μια στάχτη στα μάτια για να πούμε ότι κάτι κάνουμε. Θα την πατήσουν πάλι οι μικρομεσαίοι όπως κάθε φορά, αυτοί που πληρώνουν δηλαδή και αυτοί που στήριξαν τόσα χρόνια αυτό το σύστημα, αυτοί που φορτώθηκαν τα μέτρα με τα κλεισίματα λόγω COVID
και όλων των άλλων, και έτσι και σήμερα εκεί οδεύει. Εμείς ζητάμε πραγματικά να υπάρξει ένα φορολογικό σύστημα που να δίνει δίκαιο και να φορολογούνται όσοι πραγματικά έχουν χρήματα, και αυτό μπορεί να το ξέρει η κυβέρνηση, μπορεί να το γνωρίζει, είναι εύκολο να γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν. Εμείς είμαστε εδώ να αγωνιστούμε για να μην περάσουν αυτά τα οριζόντια μέτρα. Κατεβήκαμε κι εμείς σαν αρτοποιοί να φωνάξουμε, να διτρανώσουμε για τα συμφέροντά μας, διότι αν λέμε ότι μέχρι τώρα ας πούμε όλα τα νομοσχέδια είναι τα φόπλακες, αυτό εδώ είναι και με το μάρμαρο μαζί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εάν περάσουν πραγματικά αυτά τα μέτρα έτσι όπως τα σχεδιάζουν, δεν θα υπάρχουν μαγαζιά του χρόνου, αρτοποιία, όπως τα ξέρουμε σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν εταιρείες μεγάλες που δεν τις αγγίζει το νομοσχέδιο, έτσι, αλλά οι μικροί επαγγελματίες θα πάψουν να υπάρχουν. Σήμερα συμμετέχουμε και επίσης στην κοινωνική διαμαρτυρία κατά του φορολογικού που πρόκειται το επόμενο διάστημα να ψηφιστεί, όπως και κατά της επαναφοράς του ΦΠΑ που θα επιπλήξει όλες τις επιχειρήσεις της εστίασης. Είναι πάρα πολύ κακό αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να καταλάβουν ότι οι επιχειρηματίες δεν αντέχουν όλες αυτές τις οικονομικές πιέσεις μετά από τόσα μνημόνια και την πανδημία και με τόσες υποχρεώσεις ορευμένες.